Είναι ο Ηρακλής Αντίπας. Έχουμε νέο προπονητή στον Ολυμπιακό. Έκανε την πρώτη του προπόνηση χθες ο 39χρονος Ισπανός Κάρλος Κορμπεράν. Να δούμε και τι εντύπωση αφήνει ο Ισπανός. Ακόμα είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά πώς προετοιμάζει την ομάδα, τι αλλαγές ετοιμάζει και φυσικά να κουβεντιάσουμε και για τα μεταγραφικά. Γεια σου, Ηρακλή μου, τι κάνεις. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε, καλημέρα για τους φίλους ακροατές. Σε βλέπω εκεί, σε επάρξεις, κάνεις και κληρώσεις live, τα πάντα κάνεις. Βγάλαμε ωραίο ζευγαράκι, έτσι, στο, που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, Κομεχάγη Τρανοσπορ. Κομεχάγη το για ποιο λόγο... Αμφίροπο. Ναι, και η Κομεχάγη είναι καλή ομάδα. Ναι, βέβαια είναι καλή ομάδα. Καλά, mm-hmm. Και έχει δύο ήττες, πώς με βλέπεις, που ξέρω τι κάνει η Κομεχάγη. Λοιπόν. Είμαι φίλος ο Ζέκα γι' αυτό, ε. Όχι, την ακολουθώ πιστά στο σύστημα. Έτσι. Λοιπόν. Συνεπείς, ε. Πάντα, Κομεχάγη. Αδυναμίες. Έτσι. Λοιπόν, άσε τώρα την Κομεχάγη και όλα αυτά και τις κλειδώσεις. Γιατί έχει εδώ και για το σύμπαν στον Ολυμπιακό. Εντάξει, όχι. Τώρα είναι σαφώς πολύ πιο αρέματα πράγματα. Γιατί προχώρησαν όσες εξελίξεις που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Ο Κάρλος Κορμπεράν έκανε και την πρώτη του προπόνηση. Γενικά μίλησε και στους παίχτες, αλλά είπε και μια τάκα mm-hmm. την οποία την γνωστοποίησε ο Γενικός Διευθυντής της Παραολυμπιακός Κώστας Παραπάδας χθες σε ένα πόσο ότι... γιατί το ρωτήσαμε προφανώς, όπως γίνεται πάντα με τους προπονητές, πρέπει να γίνει και μια παρουσίαση. Και λέει ποια παρουσίαση, λέει έχουμε μάτς, λέει την Πέμπτη. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει καταλάβει το που έρθει και ότι είναι αναγκαιότητα του να πάρει αποτέλεσμα Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Κόντρα στη Σλόβαν και στους παίχτες, αυτό που κρατάω είναι τους είπε ότι είμαστε μια ομάδα νικητών, θέλω να είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να το δείχνουμε στο γήπεδο με πίεση στον αντίπαλο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς, ξέρεις ακόμα και τώρα, γιατί μια προπόνηση έχει κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει και σήμερα τη δεύτερη, για να δούμε, γιατί βέβαια πλησιάζει πολύ το μάτς. Παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον ότι σε μία από τις δοκιμές δοκίμασε, είχαμε πει χθες ότι ο Κάρλος είναι ένας προπονητής του 39χρονου Ισπανού Κορμπεράν, ότι με τη χάρη του έπαιζε δύο συστήματα, το 4-3-3 και το 3-4-3. Χθες λοιπόν έκανε μια δοκιμή με τρία στόπερ, δηλαδή με τον Βρυσάλικο σε ρόλο δεξιού στόπερ, τον Σοκράτη, τον Παπασταθόπουλο και τον Σισε. Δεν ήταν ο Μανολάς γιατί δεν προπονήθηκε, είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Mm-hmm. Το κρατάμε αυτό, δεν λέω ότι θα ξεκινήσει έτσι ο Ολυμπιακός την Πέμπτη ή μπορεί και να ξεκινήσει έτσι, ο Ισπανός είναι αυτός ο οποίος φυσικά θα αποφασίσει. Απλά λέμε ότι ξέρεις το πρώτο βήμα που υπάρχει από την πρώτη προπόνηση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ας πούμε, και δεξιά στην αρχή είχε τον Ρατζέλοβιτς, μετά βάλε τον Άβυλα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Χάντερσφιλντ. Και στο τέλος δοκίμασε λίγο και τον Κάιρο Ροντρίγκες, ο οποίος βέβαια ξέρεις, δεν έχει κάνει προετοιμασία, έχει μείνει πίσω σε σχέση με τους άλλους παίκτες, έχει δηλωθεί στη λίστα. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα για το επόμενο μάτς, δηλαδή για το μάτς στην Πρατισλάβα, θα είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Λοιπόν, οπότε παρουσιάζει πάντα ένα ενδιαφέρον το πώς θα δουλέψει τις πρώτες μέρες ο Κορμπεράν και να αρχίσει, γιατί πέφτει κατευθείαν σε παιχνίδι και σε παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει τις βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, των προκριματικών του Europa League. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Μετά στα μεταγραφικά, ο Μπάρντι, ο 27χρονος χαφτής της Λεβάντα είναι πάντα στο προσκήνιο και χθες ο καθηγητικός διευθυντής της Ισπανικής ομάδας έλεγε ότι είμαστε κοντά με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν συζητήσεις. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει συμφωνήσει με την πλευρά του παίχτη. Νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Έχει να κάνει με τους ατζέντιδες, Ηρακλή. Νομίζω πως ναι. Mm. Νομίζω πως, εντάξει, γιατί οι ατζέντες πάντα στις μεταγραφές δεν θέλουν ότι όσο το δυνατόν να βάλουν περισσότερα χρήματα. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη αυτό. Από εκεί και πέρα ένας είναι ο Μπάρντι. Έχω δει και ο καθόλου τον Λάρσον, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τη Σπαρτάκ. Είναι 25 χρονών επιθετικός, ο οποίος θα παίξει και σαν δεύτερος επιθετικός. Μπορεί να... Και δεξιά μπορεί να παίξει από τη είδα. Και δεξιά μπορεί να παίξει. Ακριβώς, δηλαδή παίζει σε όλες αυτές τις θέσεις. Από τη μέση και μπροστά και σε πολύ καλή ηλικία είναι ελεύθερος, τον θέλει και η Celtic και είναι λογικό γιατί εκεί μεγαλούργησε ο πατέρας του, για όσους ας πούμε το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, είναι ο γιος του Χέριν Κλάρσον, τεράστιας παιχτάρας, αέρινος, ναι, ναι.
Μέγας γκολτζής. Μέγας γκολτζής. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε και από εκεί, όπως γραφούν και εκεί εξελίξεις, αλλά είναι τώρα το μάτς. Ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει και τον κόσμο του, όπου το λέω ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια, καταλαβαίνω ότι ήταν σοκαριστικό το αποτέλεσμα με τη Μακάμπη, αλλά ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον κόσμο του πολύ περισσότερο από ποτέ, ξέρεις, σε αυτή την περίοδο και στο νέο ξεκίνημα το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει με νέο προπονητή στον πάγκο. Πάντως προκαλεί μια, για να πιστέψω λίγο στα μεταγραφικά πριν πάμε στα αγωνιστικά, ξανά Ηρακλή, το ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς παίκτες πίσω από τον επιθετικό, άσους εξτρέμ, που εξτρέμ θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, που κυνηγά παίκτη και για εκεί, δηλαδή πίσω από τον φόρ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε και στο τέλος και ποιοι παίκτες θα μείνουν και από το ρόστερ στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι η μεταγραφή περίοδος είναι πολύ μεγάλη, ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου, οπότε υπάρχει χρόνος και για προσαφαιρές και βέβαια θα υπάρχει και ο χρόνος για να κάνει και την όσο δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση ο νέος προπονητής. Γιατί μπορεί να πει για παράδειγμα ότι ο Ταμπάκος δεν του κάνει, φέρνω παράδειγμα, ναι, ότι ή δεν του κάνει ο αντίπαλος. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε εκεί την αξιολόγηση του ρόστερ που θα κάνει ο Ισπανός. Μάλιστα. Πάμε και στα υπόλοιπα που λέγες, έτσι τα... Όχι, έλεγα αυτό, ότι πρέπει, ξέρεις, και ο κόσμος και υπάρχουν τα εισιτήρια που μπορούν να προμηθευτούν και να είναι καλή ατμόσφαιρα στο Καρασκάκι την Πέμπτη το βράδυ, 10 η ώρα είναι το μάτς. Για να βοηθήσει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πόσο κόσμος θα πάει, γιατί μετά τον αποκλεισμό θα φανεί αντίδραση του κόσμου. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά μιλάμε ότι είναι και παιχνίδι Αυγούστου. Και αυτό βέβαια παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, δηλαδή... Δηλαδή θα έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, μπορεί κάποιος κάτοχος από τα Τερίνα να μου πει διακοπές, δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά νομίζω ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει τον κόσμο στον πλευρό του σε αυτό το μάτς. Δεν θα έχει, το ξαναλέω, δεν θα υπάρχουν οπαδοί της Σλόβαν, όπως ήταν οι οπαδοί της Μακάμπη, λόγω τιμωρίας. Και γενικά όλοι μαζί πρέπει να πάει ο Ολυμπιακός να πάρει το συγκεκριμένο μάτς να κερδίσει. Γιατί πάντα μία νίκη, ειδικά αν είναι μάλιστα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο ξεκίνημα νέου προπονητή, ηρεμεί πάρα πολύ τα πράγματα και γενικά θα βελτιώσει πολύ το κλίμα στην ομάδα, το οποίο κακά τα ψέματα μετά το 0-4 δεν είναι και το καλύτερο, γιατί οι παίκτες καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Ήταν πολύ βαρύ το αποτέλεσμα με τη Μακάμπη. Είναι πολύ νωρίς ο αποκλεισμός, αλλά κυρίως για μένα ήταν το αποτέλεσμα. Είναι πολύ... Ο αποκλεισμός μπορεί να έρθει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε για τα πλάνα του Ισπάνου. Όχι, απλά σου είπα τι δοκίμασε. Ναι. Πιστεύεις θα κάνει δηλαδή ελάχιστες αλλαγές στο τέλος της ημέρας? Είμαστε τώρα, σου είπα ότι πρέπει να περιμένουμε. Θα δούμε. Δεν μπορεί να σου πω ότι θα κάνει πολλές αλλαγές ή λίγες αλλαγές, αν θα παίξει με τρία στόπερ όπως το δοκίμασε. Το λέω επειδή είναι καινούριος, δεν έχει δει πολύ τον Ολυμπιακό όσο έχει προλάβει αυτές τις τελευταίες ημέρες. Σίγουρα το πρώτο απ' όλα έχει έρθει. Κυριακή ήταν εδώ ο Ισπανός και σίγουρα επειδή το όνομά του έχει ακουστεί από την πρώτη μέρα, από την Πέμπτη. Και πριν πει και ο ίδιος τον Νέι, που είναι πολύ μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του, σίγουρα έχει κάτσει και έχει δει παιχνίδια. Για να αποκτήσει μια γνώμη και μια άποψη για την ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Πριν καν συμφωνήσει. Μάλιστα. Τι άλλο να σε ρωτήσω, ήθελα για τον κόσμο μας είπες και τη διάθεση για τον να βρεθεί στο γήπεδο, τα εισιτήρια που κυκλοφορούν. Έχουν κυκλοφορήσει τώρα, αυτή τη Δευτέρα. Τώρα σε σχέση με τις επιλογές του Κορμπεράν, τα μεταγραφικά, έχουμε μια εικόνα πώς κινείται δηλαδή και ο Ισπανός. Δηλαδή, του έχει δώσει μια λίστα Ολυμπιακό σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα που έχει ο Κορμπεράν για πρώτη φορά στην καριέρα του. Γιατί, ας πούμε, στη Χάντερφιλτ, ο Κορμπεράν που όντως θα πήγε πάρα πολύ καλά, είχε ένα πολύ μικρό μπάτζετ, τα μικρότερα της κατηγορίας. Τώρα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Και οι παίκτες στους οποίους μπορεί να αποκτήσει ο Ολυμπιακός ή μπορεί να θέλει ο Κορμπεράν. Πρέπει να περιμένουμε σε αυτό, στο τύρι μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι, ο άνθρωπος μια προπόνηση έχει κάνει. Ωραία. Θες να πεις πιθανή πρόληψη για κλήρωση ή όχι? Έτσι το αφήνεις να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα σε μια ώρα περίπου. Λιγότερο από μια ώρα. Δεν ασχολούμαι ποτέ με το επόμενο, δηλαδή αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός έχει τα παιχνίδια με